Είναι ψυχικά υγιής η κοινωνία που ζούμε? Λέτε πως ο άνθρωπος αναπτύσσεται και οριμάζει σύμφωνα με τους νόμους και τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης? Δυστυχώς αναπτύσσεται σύμφωνα με τις δυνάμεις της αγοράς. Δηλαδή, φανταστείτε ότι 6 στους 10 Αμερικανούς και 4 στους 10 Ευρωπαίους πάσχουν από κοινωνικές φοβίες. Ξέρετε γιατί? Γιατί η αυτοματοποίηση, ο αυτοματισμός της ζωής αγανερεί την αυτενέργεια του ανθρώπου. Όταν δεν αυτενεργείς και πατάς ένα κουμπί και σε ανεβάζεις στον 30ο όροφο, δεν μπορείς να παρέμβεις. Και έτσι φοβάται να μπει κάποιος στο μετρό. Φοβάται να μπει κάποιος. Γιατί? Δεν μπορεί να εκείνη τη στιγμή να πει: εγώ θέλω να σταματήσω, θέλω να κατέβω, θέλω να πάω εκεί. Είναι πια ένα ενεργούμενο. Αυτό που είπε ο Γκέιτς, ότι ο πολιτισμός, ο τεχνολογικός, δεν τον χειριζόμαστε, αλλά αυτός χειρίζεται εμάς. Έτσι λοιπόν, χάνοντας την αυτενέργεια ο άνθρωπος, καταλαμβάνεται από φοβίες, γι' αυτό η κρίση πανικού, η φοβική νεύρωση και γενικά οι κοινωνικές φοβίες είναι ο εφιάλτης του επόμενης 20ετίας. Τι σκέφτεται ένα παιδί, λέτε, όταν βλέπει τις πόρτες ενός σούπερ μάρκετ να ανοίγουν αυτόματα, ότι τις ανοίγει η συνείδησή του? Στην αρχή μπορεί να είναι θαυμαστό και μαγικό αυτό που βλέπει. Αλλά πολύ γρήγορα θα καταλάβει ότι εκεί μέσα παίζεται ένα άλλο παιδί. Όταν συνειδητοποιείς και οριμάσει, έχει τη μαγεία του και έχει την καινοτομία αυτή, ότι μαζεύονται όλα αυτά. Αλλά φανταστείτε το μεγάλο σούπερ μάρκετ τι έκανε στον κοινωνικό ιστό. Κατήργησε τα μαγαζιά, κατήργησε το κρεοπωλείο, κατήργησε το παντοπωλείο της γειτονιάς με την επαφή και την ανθρώπινη εγκύτητα που υπήρχε. Δεν υπάρχει πια αυτό. Είναι απρόσωπο το σούπερ μάρκετ. Τηλεόραση πώς τη βλέπετε, σαν ένα λιμόνα για ψυχιατρικού τύπου παρατηρήσεις? Η τηλεόραση είναι ένα μέσο που θα μπορούσε να είναι ένας εξαίρετος τρόπος για τον πολιτισμό, για την εκπαίδευση, για τη γνώση, για τη μάθηση των παιδιών και γενικά ένα μέσο που θα μπορούσε να χρησιμεύσει, όπως και κάθε ανακάλυψη, να χρησιμεύσει προς το καλό ή προς το κακό. Πιστεύω ότι γίνεται πολύ κακή χρήση και έχει υποκαταστήσει τη γιαγιά τον παππού και μας παραμυθιάζει με τον χειρότερο τρόπο και με ευτελή προϊόντα και έτσι ο άνθρωπος όντας ζει σε εφησυχασμό αλλά οδυνηρά είναι οδυνηρά εφησυχασμένος. Δεν του προτείνεται κάτι καλύτερο. Ο ποιητικός κόσμος του Μανώλη Πρατικάκη παρομοιάστηκε και αποδόθηκε με την εικόνα ενός ανοιχτού και εκτεταμένου φυσικού τοπίου, στο οποίο δεν αποτυπώνονται μόνο οι εξωτερικές πλευρές των όντων, αλλά και οι σχέσεις που τα διαπερνούν. Υπηρετεί την ίδια παράδοση της παράλληλης αναζήτησης των μυστικών της ψυχής και της τέχνης του γραψίματος, συνάπτει τις αρχαίγονες ρίζες με το εκάστοτε παρόν. Η ψυχική περιπέτεια στους χώρους της κατανόησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Τι σκέφτεστε όταν βλέπετε έναν άνθρωπο με εμφανή ψυχολογική διαταραχή να διαπομπεύεται σε ένα τηλεοπτικό σόου?
Θα έλεγα ότι υπάρχουν ακραίες περιπτώσεις που θα πρέπει να παρέμει η πολιτεία. Δηλαδή, είναι οδυνηρό να βλέπει κανείς παιδιά με ενωτική στέρηση ή ανθρώπους διδαραγμένους με μια παθογένεια Είναι να αδρανής. χρησιμοποιούνται. Ναι, Είναι αδρανής η πολιτεία. Πιστεύω, ναι, σε πολλά. Δηλαδή λέτε ότι σε άλλα κράτη λειτουργεί αυτόματα αυτό, σαν αντανακλαστικό, ή έχει, βρίσκεται σε μια κατάσταση νοθρότητας όλη η φίλιος ως προς αυτά τα αντανακλαστικά. Ναι, στην Ελλάδα πάντως δεν λειτουργούν οι μηχανισμοί, ενώ υπάρχουν νόμοι και υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν εργούν ή δεν εφαρμόζονται. Σε άλλα κράτη πιθανόν, στη Γαλλία ίσως να εφαρμόζονται περισσότερο. Δεν είμαι σίγουρος όμως. Η τηλεόραση είναι κάτι που έχει ξεπεράσει. Δηλαδή ήταν απρόβλεπτο η συντριπτική δύναμη και επίδραση πάνω στην ανθρώπινη προσωπικότητα και ειδικά στα παιδιά, είναι κάτι που ίσως δεν το περίμενε κανείς. Δηλαδή, μια... θέλω να σας πω, όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, πώς θα το φανταζόσασταν, όταν βλέπετε έναν μπόμπο και τον βάζουν και τραγουδάει, ας ναι. πούμε, με το ζόρι, τον τραβάνε ή τον ξεφτυλίζουν. Πιστεύετε ότι στο δημοκρατικό καθεστώς που ζουν θα μπορούσε ένας εισαγγελέας να πει. Ναι, πιστεύω. Ναι, πιστεύω θα μπορούσε ναι. να το κάνει. Κάποιες που διάβαζα προημερών για μια δημοσιότητα μπάνια που εξευτελίζει τα άτομα που έχουν ψυχικά ή άλλα προβλήματα. Προβλήματα νοημοσύνης, προβλήματα κινητικά και γι' αυτό γίνονται θέαμα. Κυριαρχικό στοιχείο στην ποιήση του Πρατικάκη. Η αναζήτηση και ολοκλήρωση του εαυτού μας σε έναν κόσμο διασπασμένο. Σε έναν κόσμο ομαδικά εχθρικό στο άτομο και ατομικά κλειστό στους άλλους. Και ενελέει τη μοίρα μας να προσπαθούμε να γεφυρώσουμε αυτές τις δύο όχθες. Μια βυθοσκόπηση της ψυχής, ο φωτισμός, η έκλαμψη και η αστραπιαία μετοχή στην ουσία του είναι η μυστικιστική ενόραση, η περιπλάνηση στους χαόδεις λαβυρίνθους της καθημερινότητας.